Είναι αυτά τα ζητήματα απέναντι σε εσά τι τεθούν. Ελαφρύτερα, βαρύτερα. Ωραία. Και σκληρά. Και τι κάνεις απέναντι σε αυτό. Λοιπόν, τρία πράγματα θα σας πω. Ναι. Πρώτον, αν υπήρχε και υπήρχε ένα πεδίο συνεννόησης, το οποίο θα έπρεπε η χώρα αμέσως μετά και τις ευρωεκλογές ή και από πριν να υπήρχε μια ουσιαστική σύγκληση των πολιτικών δυνάμεων για τη διεκδίκηση μιας άλλης προοπτικής για τη χώρα, ήταν η αναγνώριση της μη βιωσιμότητας του χρέους και η αναγνώριση το ότι αυτό το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τη χώρα. Είναι η εκκρεμότητα από τον Αύγουστο πέρσι, αν θυμάστε. Περιμέναν γερμανικές εκλογές, ύστερα ευρωεκλογές. Ναι. Ούτε τώρα και ο Σόιμπλε ούτε το συζητάει. Πήγε κατευθείαν για την πιστοληπτική γραμμή. Δεν λέει ότι ενδιάμεσα θα πρέπει να γίνει και κουβέντα για το χρέος. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν. Άρα το κομβικό, το κορυφαίο ζήτημα είναι αυτό. Δυστυχώς τη μόνη συζήτηση που έγινε στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, που την προκάλεσε η ίδια κυβέρνηση πριν ενός μηνός, αν θυμάστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Χαρδούβελης διαβεβαιώσαν τους ξένους, τους δώσαν αυτό το οποίο καν δεν τους είχαν ζητήσει, ότι το χρέος είναι βιώσιμο και ότι θα εξυπηρετηθεί ανελιπώς, αν θυμάστε σωστά. Αυτό είναι σε σχέση με το ποια μπορούσε. Ναι, ότι ανελιπώς τις υποχρεώσεις μας θα τις. Όχι, γιατί είναι 31 δισεκατομμύρια με κεφαλογιά με τα χρεωγήσια. Και 6 δισεκατομμύρια μόνο με τις τοπικές. Τα νούμερα μπορεί να είμαι και καλύτερος αν αρχίσω τα νούμερα να τα λέω. Άρα λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό. Και όποιος ζητάει, ακόμα και σήμερα, δημοσιολογών ή πολιτικό πρόσωπο κτλ. Μία συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων θα έπρεπε να θέτει και το έδαφος αυτής της συνεννόησης, που δεν είναι παρά το να πούμε ευθύτατα ότι αυτό το χρέος, ας πούμε, δεν είναι εξυπηρετήσιμο. Ακούω μια πρόταση. Το ένα λοιπόν. Για το συμβιβασμό. Ακούω αυτή την πρόταση που λέει. Την είπε και πριν από λίγο. Εύκολα να προσυνηθούμε σε αυτό. Εκλογή Πρόεδρου της Δημοκρατίας και ορισμός του χρόνου των εκλογών. Και άμεσα. Μέσα και σε ένα εξάμεινο, είπε. Να. Εγώ αναφερόμουν τώρα στο θέμα του χρέους, που αυτό προηγείται και θα έπρεπε να προηγείται των όποιων πολιτικών εξελίξεων, διότι εκεί θα ξεκαθάριζε ή εκεί θα ξεκαθαρίσει και μετεκλογικά, ας πούμε, το τοπίο στη σχέση μας με τους δανειστές. Έρχομαι στο δεύτερο, στο πολιτικό. Ναι. Θέλω να σας πω ευθύτατα ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, που δεν θα χάσω ούτε δικό σας λεπτό, ούτε των τηλεθεατών, ούτε δικό μας εδώ, είναι αυτές που είναι. Και εφόσον ψηφίζουμε την Κυριακή το βράδυ, σε 5 μέρες, στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, και εφόσον μία σειρά από αυτά τα μέτρα ενδεχομένως να μπουν στους κωδικούς του προϋπολογισμού ή να γίνει η ουσιαστική κουβέντα τώρα για να έρθουν ύστερα με κάποιους τρόπους, είναι σαφέστατο ότι πρέπει να πάμε σε πολιτική λύση. Δηλαδή, θα πρέπει η κυβέρνηση να πάρει το μήνυμα από τους βουλευτές. Εγώ δεν θα καλέσω τους βουλευτές της συμπολίτευσης να ρίξουν την κυβέρνηση. Ας κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά θα πρέπει να δώσουν το μήνυμα ότι πολιτική πρόοδος για τη χώρα δεν μπορεί να υπάρχει με αυτά τα μέτρα. Και αυτό πρέπει να γίνει τώρα, αυτή τη βδομάδα. Και να δρομολογηθούν, πολιτικές εξελίξεις. Άρα ζητάτε επίσπευση των πολιτικών. Σαφέστατα, γι' αυτό λέγαμε, ας πούμε. Ένα λεπτό, κύριε Βούτση, να ρωτήσω κάτι. Εσείς θέλετε δηλαδή να πάμε σε εκλογές με ανοιχτό το πακέτο? Βεβαίως. Να το πάρετε εσείς. Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Έρχομαι τώρα σε εμάς. Στην ερώτηση που κάνει ο κύριος Λυριτζής και κάνετε τώρα κι εσείς. Πάντοτε σε αυτή την πάγια ερώτηση που μας τίθεται μαζί με το που θα βρείτε τα λεφτά και κάποιο άλλο που επί τόσα χρόνια προσπαθούμε να απαντήσουμε κι εμείς και εσείς προσπαθείτε να ρωτήσετε. Ξεχνάτε το εξής. Ότι είναι διαφορετικά να μιλάει κανείς με το σημερινό πολιτικό σκηνικό. Και διαφορετικά, και αυτό το γνωρίζουν άριστα οι εταίροι δανειστές και όπως αλλιώς τους λένε, με ένα αποτέλεσμα εθνικών εκλογών, με μια σφραγίδα λαϊκή, μαζική, η οποία θα έχει δώσει μια κατεύθυνση σε ένα πρόγραμμα εναλλακτικό, ριζοσπαστικό για τη διέξοδο από την κρίση, σε αντίθεση με το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε στη χώρα αυτά τα 5 χρόνια. Γιατί, τι λόγο έχουν αλλάξει οι δανειστές? Εάν το 2012 λέγανε ότι ρε παιδιά, αφήστε, σε ένα χρόνο θα έχει αποδώσει το πρόγραμμα, επιμένουν και οι ξένοι, δεν γίνεται διαφορετικά κτλ. Τώρα αυτό το φύλλο σικής δεν υπάρχει πια. Δηλαδή μετά από 4-5 χρόνια εφαρμογής αυτού του προγράμματος, τα αποτελέσματα, ας πούμε, είναι αυτά. Το επόμενο βήμα. Άρα θα είναι πάρα πολύ. Ο σχεδισμός απέναντι πιο ρεαλιστές
Άρα θα είναι πολύ πιο ρεαλιστές μπροστά σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό, σε μια απόφαση του ελληνικού λαού. Αυτό είναι μια ευχή που θα λέει ως εδώ και δεν είναι μια πραγματικότητα αυτό. Εδώ μιλάμε με δεδομένα. Εμείς έχουμε μια τρόικα που είναι σκληρή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Και εσείς λέτε, μόλις αλλάξει ο ρυθμός, θα αλλάξει. Είναι σκληρή ακριβώς διότι δεν θέλουν να φτάσουμε στο νέο σχεδιασμό. Δεν αγαπάνε το Σαμαρά και θα αγαπήσουν τον Τσίπρα. Ακριβώς το αντίθετο. Γιατί το λέτε. Καμία αγάπη δεν υπάρχει. Ούτε για τον Τσίπρα, ενδεχομένως ούτε για τον Σαμαρά. Εφαρμόστε το πρόγραμμα, λένε κύριε Βούτση. Η πολιτική, κύριε οικονόμου, είναι θέμα συσχετισμού δυνάμεων. Στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και καθώς όλοι πια τώρα έχουν καταλάβει πως αυτό το θέμα είναι και, για να μην πω κατεξοχήν ευρωπαϊκό, είναι σαφέστατο πως θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τη διαπραγμάτευση. Πάντως είναι λίγο ζαριά για αυτό που λέτε, κύριε Βούτση. Αυτό που λέτε δεν μπορεί να είναι πιστικό στον κόσμο. Να λέτε στον κόσμο, παιδιά, εάν με βγάλετε εμένα θα τρομάξει ο άλλος και θα είναι αλλιώς. Δεν θα τρομάξει. Πρόγραμμα και σχέδιο είναι πολιτικός, είναι πολιτικός συσχετισμός δυνάμεων. Ούτε ευχή, ούτε ζαριά. Δηλαδή ο Γκογιάλ θα φοβηθεί αύριο. Ο Τόμψεν θα φοβηθεί. Επειδή θα βγει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να φοβηθεί. Να σας μιλήσουμε ανοιχτά. Θα φοβηθεί να πάει, κύριε οικονόμου, θα φοβηθεί να πάει ο ιός της αριστεράς ή του αποτελέσματος που θα δώσει ο ελληνικός λαός. Δεν λέω του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ δεξιό ιό βλέπω από εκεί. Ακριβώς. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα ή θα συμβεί μεθαύριο στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία, δείτε το Σόκρατες που βρίσκεται τώρα, θα το φοβηθεί να μην γίνει. Θα λέτε, τον κεντροαριστερό Σόκρατες. Θα το φοβηθεί να μην γίνει στις Μητροπόλεις της Ευρώπης, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Ρώμη, μέσα στο Βερολίνο. Θα το φοβηθεί, να είστε σίγουροι. Η ιστορία έτσι γράφεται. Δεν γράφεται ούτε με καλές διαθέσεις, ούτε με αγάπες, ούτε με ζαριές. Συμφωνώ μαζί σας με αυτά τα πράγματα. Δεν ρίχνεις ζαριές, κάνεις μια εκτίμηση στην οποία έτσι ή αλλιώς η ιστορία και η κοινωνία. Η βάση της εκτίμησης είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα απολύτως αποτυχημένο, αδιέξοδο, οδηγεί τη χώρα σε ανθρωπιστική καταστροφή και άρα αλληλεγγύος, και αυτό αφορά πια όλους στην Ευρώπη, θα πρέπει να δοθεί μια άλλη λύση την οποία έχουμε περιγράψει ή την οποία από κοινού μπορούμε να βρούμε. Με αφιτηριακό σημείο την απομείωση του χρέου. Έχουμε πει ότι πέρα από αναλύσεις χρειάζονται και λύσεις. Για άλλη μια φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμία λύση. Εγώ θα συμφωνήσω σε ένα πράγμα.